ημερών τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, σημειώθη επί μας. Επεφάνει σήμερον ποιος ο Υιός του Θεού, ο αόρατος Θεός, αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, έσκυψε από τους ουρανούς, λέγει ο Θεός, για να ειδεί εάν υπάρχει κανείς ο οποίος αναφέρει το όνομά του και επικαλείται τη βοήθειά του. Και λέγει ο ψαλμωδός, δεν υπάρχει κανείς, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Έφυγαν όλοι, λέγει, και εξαγριώθηκε ο άνθρωπος. Και βλέπουμε αυτήν την πραγματική εικόνα την οποία μας περιγράφει ο ιερός ψαλμωδός να είναι πραγματική στην ουσία και στην πράξη. Όλος ο κόσμος ζητεί να φύγει από τον Θεό και να μην αναφέρει το όνομά Του. Ζητεί ελευθερία δήθεν, διότι δεν αντέχει να ακούει τα μη. Αυτό το οποίο ο Κύριος λέγει, αυτό απαγορεύεται. Αυτό δεν το λέγω εγώ. Αυτό το πράττεται χωρίς το θέλημά μου. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, αδερφοί μου. Όλοι ζητούν ελευθερία. Ποια είναι ελευθερία? Όποιος φύγει από τον Θεό, αμέσως απέναντι υπάρχει ο διάβολος. Όποιος θέλει το φως, απέναντι από το φως υπάρχει το σκότος. Όποιος θέλει υπακοήνη των Θεών, απέναντι υπάρχει η παρακοή και το θέλημα του Αντιχρίστου. Δι' αυτό να είμαι θα προσεκτική, αδερφοί μου, διότι επεμφάνει, λέγει, σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, σημειώθη επί μας. Το φως του Θεού δεν είναι εκείνος ο οποίος λέγει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν είναι εκείνος ο οποίος λέγει ακολουθών εμείο μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Δεν είναι εκείνος ο οποίος λέγει παιδί μου μη φύγεις από κοντά μου, διότι σε περιμένει ο διάβολος, ο εχθρός μου. Αδερφοί μου, τα λόγια αυτά είναι τόσο παρήγορα, είναι τόσο ευλογημένα, είναι τόσο χαριτωμένα, που ο άνθρωπος όταν θέλει να ξεφορτωθεί το βάρος της αμαρτίας πλησιάζει τον Θεό. Δεν είναι αυτός ο οποίος είπε «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω εμάς». Δεν είναι εκείνος ο οποίος είπε «Έχετε ένα φορτίο πάνω σας και το φορτίο αυτό το οποίο έχετε δεν μπορεί να σας το ξεφορτώσει κανείς». Μόνον εγώ, λέγει, «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω εμάς». Να έρθετε κοντά μου, λέγει, διότι όπου και αν πορευθείτε δεν θα βρείτε ξεκούραση. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε κουρασμένος, αδερφοί μου, όχι στο σώμα το οποίο είναι κουρασμένο και όταν κοιμηθείς και ξεκουραστείς την επόμενη ημέρα να έχεις δύναμη. Αυτή η κούραση είναι πνευματική. Αυτή η κούραση προξενείται από την αμαρτία. Και αυτή η κούραση δεν ξεφορτώνεται με τίποτε. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν αποφασίσεις, εκείνο το οποίο υπάρχει μέσα σου δεν μπορεί να σε ξεφορτώσει κανένας. Και ο Κύριος μας λέγει «Μόνον εγώ θα σε ξεφορτώσω, παιδί μου, διότι κατέβηκα από τους ουρανούς για να σε σώσω». Κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός. Επεφάνει σήμερον τη οικουμένη, τον είδεν ο κόσμος. Ο Κύριος εφανερώθη εν σαρκή, μέσα εις την πάχνη των αλόγων, μέσα εις ένα σπήλαιο εγκαταλελειμμένος και απομακρυσμένος από τον άνθρωπον,
ο οποίος δεν είχε τόπο, λέγει, να προξενήσει την μητέρα του Θεού. Δεν είχε τόπο να πάρει εκείνη την μητέρα η οποία ήταν έγκυος, έτοιμη να γεννήσει. Και ως ξένος ευρέθηκε μέσα στα βάθη της γης. Η γη έδωκε, λέγει, την Φάτνη. Έδωκε την Φάτνη για να κατέβει ο Θεός ταπεινός. Ταπεινώθη είναι ως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ποιος δύναται να φανταστεί την ταπείνωση ενός Θεού? Ποιος δύναται να φανταστεί έναν Θεό ο οποίος έγινε βρέφος μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε εκείνα τα άλογα ζώα? Άλογα ζώα ήταν όλοι οι οικουμένοι. Άλογα ζώα ήταν αυτοί όλοι οι οποίοι ελάτρευαν τα είδωλα. Και ήρθε ο Θεός να διώξει αυτήν την παρανομία, να διώξει αυτό το κακό, να ελευθερώσει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπόδουλος. Υπόδουλος πού? Εις τα είδωλα, μόνον εις τα είδωλα, εις τα πάθη. Τα πάθη ήταν αυτά τα οποία βασάνιζαν τον άνθρωπο. Αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέχρι σήμερα, και όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ισό ήτητε τούτο και δε δούλωτε ο άνθρωπος», σε εκείνο το οποίο τον ενίκησε, λέγει, έχει δούλος, έγινε δούλος σε αυτό το πάθος. Και βλέπουμε παραδείγματα, αδερφοί μου, παραδείγματα πολλά. Έχουμε μπροστά μας ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδουλωμένοι εις τα πάθη και δεν σηκώνουν το κεφάλι τους, δεν υψώνουν το κεφάλι τους να δούνε φως, να δούνε τον ήλιο, να δούνε το φως το αληθινό. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εφανερώθη μέσα σε ένα σπήλαιο, ένα βρέφος, ένα άκακο βρέφος, ένα πεδίο νέων, λέγει. Δεν ξαναγεννήθηκε άλλο τέτοιο παιδί πάνω στην γη. Εκατομμύρια παιδιά είναι πάνω στη γη. Δεν είναι κανένα νέο. Εγεννήθη πεδίο νέων. Ποιον ήταν αυτό το παιδί? Ο ίδιος ο Θεός. Αδερφοί μου, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εφανερώθη για να γίνει δούλος σε μας, να μας υποδουλώσει μέσα στην ειδική του την αγάπη, να μείνουμε κοντά του, να μην απομακρυνθούμε από τον Θεό. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πιστεύθη εν πνεύματι. Σήμερα βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιον καταβαίνουν ως υπεριστερά και βλέπουμε τον Πατέρα να λέγει ότι αυτό είναι το παιδί μου το οποίο αγαπώ. Σας το έδωσα για να σας σώσω. Σας το έδωσα για να θυσιαστεί και να σας σώσει. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Θεός εδοξάστη εν πνεύματι. Εδοξάστη από το Πνεύμα το Άγιον το οποίο κατέβει ως υπεριστερά επάνω εις των βαπτισμένων Θεών. Και βαπτίστη, λέγει, και μόλις σε βαπτίστη, λέγει, έφυγε από το νερό. Ενώ οι άλλοι βαπτίζονται και έμεναν μέσα εις το νερό και εξομολογούντουσαν τα σαμαρτίας των, ο Κύριος λέγει, μόλις σε βαπτίστη, ευγήκε από το νερό. Δεν είχε τίποτε. Ποιος ήταν ο Θεός? Και το βλέπει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και λέγει, ήρθες εσύ να σε βαπτίσω εγώ, λέγει. Εγώ τρέμουν τα χέρια μου να αγγίσω επάνω σου. Και λέγει ο Κύριος, άφες άρτη, άφες τα αυτά, λέγει. Εγώ ήρθα να γίνω υπόδειγμα εις των νόμων, να μην με κατηγορούν. Και όμως τον κατηγόρησαν και τον εσταύρωσαν. Αδερφοί μου, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Επιστεύθη εν πνεύματι. Όφθη αγγέλης. Τον είδαν οι άγγελοι οι οποίοι ήρχισαν να ψάλλουν και να λέγουν το δόξαση ο Θεός. Δόξαση το δείξαν το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό. Ο Θεός
εδοξάστε εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, εις όλα τα έθνη, εκηρύχθηκε το όνομά του, το θεϊκό, το πατρικό, το στοργικό. Όλος ο κόσμος επιστεύθη και έδωκε εις τον Θεόν δόξα. Εδοξάστη ο Θεός. Εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο. Τον επίστεψε ο κόσμος όλος, τα πέρατα της γης. Και εκείνοι οι οποίοι δεν τον πιστεύουν, αδίμονον και τρεις αδίμονον εις αυτούς, διότι καλύτερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος απαρνείται τον Θεό, καλύτερα να μην εγεννάτο, να μην υπήρχε, διότι αυτός πλέον είναι καταδικασμένος εις τα βάθη της κολάσεως. Θεός, εκηρύχθη εν έθνηση, εμπιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Όταν ανελήφθη στους ουρανούς ο Θεός μας, εκάθεσε εν δεξιών του Πατρός του. Είναι εκείνος ο οποίος πάνω εις το Σταυρόν είπε, τετέλεστε, έχω τελειώσει τα πάντα. Η αποστολή που μου έδωκες, Πατέρα μου, την έχω τελειώσει. Το καθήκον μου το έπραξα. Και τώρα μένει το καθήκον εις εμάς τους αμαρτωλούς, να τον πιστεύσουμε. Εκείνος εθυσιάστηκε δια μας και εμείς οφείλουμε να πιστεύσουμε εις εκείνον. Εκείνος έδωκε το είναι του, έδωκε τη ζωή του, έδωκε το αίμα του. Εκείνος εταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλά είπε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, είπε εκείνα τα θάνατα λόγια, Πατέρα μου, περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, αγγίζει τον θάνατον η λύπη την οποία έχω. Ποια λύπη? Τι ήταν αυτό που λυπούσε τον Θεό? Λυπούσε τον Θεό ο κόσμος ο οποίος δεν θα τον πιστεύσει. Ο κόσμος ο οποίος θα τα δει όλα τα θαύματά του, θα δει όλη του την ταπείνωση και δεν θα τον πιστεύσει ως Θεόν. Αυτή είναι η λύπη του Θεού όταν λέγει «Περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». «Είμαι λυπημένος», του λέγει Πατέρα μου, «και ήδη δυνατόν παρερθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αν είναι δυνατόν, του λέγει, να μην το πιω αυτό το ποτήρι, να μην ταπεινωθώ τόσο, να εξευτελιστώ, να μαστιγωθώ, να φορέσω ακάνθινο στεφάνι, να σηκώσω το σταυρό, ή δυνατόν παρερθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ούχος εγώ θέλω, Πατέρα μου, αλλώς σύ θέλεις. Τούτο το οποίο καθεκάστην ημέρα το λέγουμε, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, λέγουμε. Αντί όμως να πούμε γεννηθήτω το θέλημά σου, λέγουμε να γεννηθεί το θέλημά μου. Να κάνουμε αυτά τα οποία δεν πρέπει. Αδερφοί μου, τα λόγια τα οποία λέγουμε πρέπει να τα προσέχουμε, διότι έχουν βάθος. Και να μην πιστεύουμε εις τους πλάνους ανθρώπους, εις τους γόητες, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλάνοι δε άνθρωποι, λέγει, προκόψους είναι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι, οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται. Να το μάθουμε αυτό. Όποιος θέλει να ζήσει κοντά στο Θεό θα καταδιωχθεί, θα συκοφαντηθεί, θα φυλακιστεί. Διότι ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτήν την ταπείνωση την οποία ακριβώς περιγράφει, ο Απόστολος Παύλος εδιώχθη, εφυλακίστη, εραυδίστη, ειρνήθη από τα παιδιά του, πάντες με κατέλειπον εν διασία, λέγει, και δεν έμεινε κανένας κοντά μου, λέγει, Κύριε λυπήσου τον κόσμο σου, είμαι πικραμένος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι ερνήθησα με πάντες η αντιασία. Εκεί που εκήρυξα το λόγο σου, όλοι με αρνήθησαν. Αδερφοί μου, ας μείνουμε πιστοί κοντά στον Θεό μας. Ας μείνουμε πιστοί κοντά στην ταπείνωση του Θεού μας. Ας μείνουμε πιστοί κοντά στην θυσία του που έκανε πάνω στο Σταυρό για μας. Και εκείνος, βλέποντάς μας,
θα μας αγαπήσει τόσο πολύ, διότι λέει απεμάκρυνε από εμάς την οργή του ο Θεός. Πλην όμως ζητά από εμάς ταπείνωση και πίστη στον Θεό, και με αυτήν την ταπείνωση να μας αξιώσει στην επουράνιον του Βασιλείαν. Αμήν.